λέει μια απορία δικιά σας και απαντάμε σε ένα φίλο που λέει: Τόμι Καρμπόνε, καλή σας ημέρα, φορά πλυντήριο ρούχων. Έστω ότι έχω την ευχέρεια με απλό γύρισμα βάνα στην παροχή του να έρχεται το νερό του ηλιακού θερμοσύφωνα. Φυσικά άλλοτε ζεστό, άλλοτε καυτό. Και έστω δεν με ενδιαφέρει να επιλέγω θερμοκρασίες και να το αφήνω στην εκάστοτε θερμοκρασία του νερού. Με συμφέρει καθόλου αυτό από άποψη οικονομίας, αφού δεν θα χρειάζεται να θερμαίνει το νερό. Και από άποψη σωστής λειτουργίας, δηλαδή μπορεί αυτή η τακτική να του προκαλέσει βλάβη π.χ. στο θερμοστάτη. Και επίσης, σε κάθε περίπτωση, αν θέλω να το εφαρμόζω αυτό, το θερμοστάτη που θα πρέπει να τον βάζω, π.χ. στην ένδειξη κρύου νερού και να μην λειτουργεί, ή πολύ ψηλά στους 60 και να προσομοιάζει κάπως το νερό του ηλιακού. Πάμε να δούμε το χορηγό μας. Το σημερινό βίντεο είναι μια προσφορά της εταιρείας Κολομβούνη, ένα κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών από το 1977 στην Ηλιούπολη και του e-shop kolomvounis.gr. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικές συσκευές για κάθε ανάγκη, ηλιακούς, φυσικό αέριο και αντλίες θερμότητας, από ανθρώπους που ξέρουν καλά τα προϊόντα τους, με άμεση ποιοτική παράδοση στο χώρο σας, δυνατότητα δόσεων χωρίς πιστωτική κάρτα, τμήμα τεχνικής υποστήριξης που δίνει λύση σε κάθε πρόβλημα και είστε ήσυχοι ότι το σπίτι σας είναι σε καλά χέρια. Τώρα, για να βάλεις, αν έχεις πλυντήριο με μία παροχή νερού πίσω, μία βαλβίδα που παίρνει μία παροχή νερού, δεν είναι και ό,τι καλύτερο να βάλεις απευθείας ζεστό νερό, γιατί το καλοκαίρι μπορεί να σου κατέβουν 80 βαθμοί από τον ηλιακό, 90. Οπότε πάνε τα ρούχα αν έχεις βάλει χρωματιστά. Επίσης, όταν για πολλές χρήσεις συνεχόμενα περνάει καυτό νερό μέσα στο διανομέα, εκεί που είναι η σαπουνοθήκη δηλαδή, που απλώνονται τα νερά, αυτό δημιουργεί προβλήματα. Δεν λιώνει η σαπουνοθήκη, ο διανομέας, δεν θα λιώσει, αλλά πετσικάρει και στραβώνει και μετά δεν παίρνει σωστά το μαλακτικό. Το σωστό είναι να έχει δύο παροχές νερού. Όταν το πλυντήριο έχει δύο βαλβίδες πίσω για να παίρνει ζεστό και κρύο, ξεκινάει και παίρνει για 40-50 δευτερόλεπτα νερό από το ζεστό συνήθως. Τα περισσότερα έτσι λειτουργούν, ξεκινάνε και παίρνουν ένα νερό, τραβάει όλο το νερό από τις σωληνώσεις του κυκλώματος, από τον ηλιακό μέχρι να φτάσει κάτω, παίρνει κρύο νερό, όταν φτάσει το ζεστό, παίρνει για λίγο ζεστό και σταματάει, δηλαδή δύσκολα θα φτάσει να πάρει 70-80 βαθμούς νερό. Γιατί την ώρα που σταματάει έχει φτάσει να είναι πολύ ζεστό το νερό και μετά συνεχίζει και παίρνει από το κρύο. Οπότε μοιράζεται και αν δεν του φτάσει και έχεις βάλει 60 βαθμούς να πλύνει, αν δεν του φτάσει συμπληρώνει με την αντίσταση. Όταν θα πάρει απευθείας καυτό, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Τώρα, αν θέλεις να βάλεις οπωσδήποτε μισό-μισό για να μην καις ρεύμα, γιατί το 90% της κατανάλωσης ενός πλυντηρίου, το 90% είναι το να ζεστάνει το νερό. Αν καταναλώνει 1 κιλοβατόρα αναπλήσει, το 0,90 της κιλοβατόρας είναι το να ζεστάνει το νερό. Το μοτέρ δεν καίει ρεύμα, το να γυρίσει ο κάδος και η πλακέτα και αυτά. Το να ζεστάνει το νερό είναι το ρεύμα. Ιδανικά, αν έχεις μόνο μία παροχή, μπορείς να βάλεις ένα σαν δίχαλο είναι, το βάζεις στην παροχή σου και παίρνεις ζεστό και κρύο, έρχεται ενωμένο, και πάει μία σωλήνα στο πλυντήριο, αλλά έρχεται ζεστό κρύο μαζί, ενώνονται και στο πλυντήριο σου φτάνει μία θερμοκρασία ας πούμε 35-40 βαθμών. Αυτό είναι καλό και κάνεις μεγάλη οικονομία, όμως δεν έχεις επιλογή εάν θες να πλύνεις με κρύο νερό, αν θες να πλύνεις κουρτίνες που είναι ψιλονάιλον και ρούχα ευαίσθητα, δεν έχεις επιλογή να πλύνεις με κρύο νερό. Οπότε θα πρέπει να κλείνεις χειροκίνητα τη βάνα του νερού. Θα πρέπει να κλείνεις χειροκίνητα τη βάνα του ζεστού νερού, ώστε να σου έρχεται μόνο κρύο. Αν έχεις χειροκίνητο θερμοστάτη στο καντράν, θα πρέπει να το βάλεις εκεί που θες να πλύνεις. Εκεί που πλένονται τα ρούχα σου. Αν έχεις λευκά και θες 60, θα το βάλεις 60. Και θα το ρυθμίσεις στο πλυντήριο το νερό. Αν του φτάσει το νερό σου 50 με τον ηλιακό, θα συμπληρώσει 10 βαθμούς με την αντίσταση. Αν θες να πλύνεις 40 και του φτάσει 35, θα συμπληρώσει 5 βαθμούς με την αντίσταση. Κάνεις οικονομία, αλλά όχι να βάλεις μόνο ζεστό νερό. Έχω πάει σε πολλά προβλήματα που έχουν απευθείας παροχή ζεστού νερού στο πλυντήριο. Χαλάνε οι σαπουνοθήκες, χαλάει ο διανομέας. Αν πάρει πολύ ζεστό νερό, χαλάνε τα ρούχα. Αν φτάσει το νερό 80 βαθμούς. Σίγουρα σε συμφέρει δηλαδή, αλλά όχι απευθείας ζεστό νερό. Ένα διακλαδωτή παροχή νερού από δύο σωλήνες να σου καταλήγει μία μέσα στο πλυντήριο. Επίσης, όταν θα βάλεις και να σου τραβάει νερό απευθείας από τον ηλιακό και τραβάει όλο το νερό της πλύσης από τον ηλιακό,
Το άλλο που μπορεί να συμβεί, ας πούμε, με τέτοιο καιρό που δεν έχουμε πολύ ζεστό νερό τώρα στους ηλιακούς μας, δηλαδή με τέρμα ήλιο το χειμώνα, επειδή είναι κρύος ο καιρός, δύσκολα θα φτάσει πάνω από 60 βαθμούς το νερό στον ηλιακό. Οπότε, άμα σου τραβήξει 15-20 λίτρα 2-3 φορές που θέλει το πλυντήριο για να πλύνει και σου κατεβάσει 40 λίτρα, ας πούμε, από τον ηλιακό, το νερό θα κρυώσει. Οπότε, τι θα κάνεις, θα αναγκαστείς για να κάνεις μπάνιο το βράδυ να ανάψεις θερμοσύφωνο γιατί δεν θα έχεις ζεστό νερό. Οπότε, ιδανικά θα πρέπει να βάλεις αυτό που είπαμε, διακλαδωτή, ή αν θες να κάνεις αγορά πλυντηρίου, να πάρεις ένα πλυντήριο με δύο παροχές.